Ένα Ακριβοπούλου, Κατερίνα, ακόμη μία δήλωση βόμβα από τον κύριο Πάγκαλο. Μία δήλωση με ιδιαίτερους συνειρμούς που έρχεται και σε μία πολύ δύσκολη πολιτικά συγκυρία. Αυτό δεν είναι μία ακόμη βόμβα Πάγκαλο ουσία. Είναι ο πλέον επικίνδυνος εκτροχιασμός που δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν μπορεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να βγαίνει στο διεθνή τύπο και να λέει ότι θα έρθουν τα τάγκ στην Ελλάδα, η οποία έχει ακόμη ζώσα ιστορία και ζωντανή μνήμη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τρομοκρατικούς όρους και να προβοκάρει κατά αυτόν τον τρόπο το πολιτικό κλίμα και μάλιστα στην πιο δύσκολη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ουσία. Έχει στοιχεία εκφασισμού της δημόσιας ζωής. Και δεν μπορεί ο πολιτικός λόγος να εκτραχύνεται σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Πάγκαλο, αλλά αφορά όλη την κυβέρνηση. Στις σοβαρές δημοκρατίες θα έβγαιναν πρώτοι υπουργοί και θα ζητούσαν οι ίδιοι την απομάκρυνση του αντιπρόεδρου. Αν δεν είχε την ευτυχία να τον απομακρύνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δεν είναι ιδιώτης ο κύριος Πάγκαλος, δεν είναι πολιτικός αναλυτής ο οποίος αντιπροσωπεύει μόνο τον εαυτό του, είναι αντιπρόεδρος. Και ο αντιπρόεδρος αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση. Δεν γίνεται λοιπόν να εισάγεται στην πολιτική ζωή η ιδέα της εκτροπής, ούτε για πλάκα. Και σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περίοδο, Κατερίνα, αυτό είναι το ζήτημα. Αν ζούσαμε άλλες εποχές, με άλλες συνθήκες, ίσως κανείς να μην έδινε και τόση σημασία σε μια δήλωση. Ναι, αλλά αυτή η στιγμή δεν είναι για πλάκα, ξαναλέω. Όλα κρέμονται στην κυριολεξία από μια κλωστή. Τα πράγματα δεν είναι τόσο κοντόφθαλμα, ούτε τόσο γραμμικά όσο παρουσιάζονται, ούτε τόσο απλοϊκά όπως θέλουν να τα κάνουν κάποιοι. Δεν είναι η μεσοπρόθεσμο η πτώχευση στην ουσία. Είναι μετά το μεσοπρόθεσμο τι ή με το μεσοπρόθεσμο πώς. Πώς θα μαζέψεις δηλαδή 6,5 εκατομμύρια σε 6 μήνες από μια στεγνή αγορά. Πώς θα εκχωρήσεις όλη τη χώρα σε τρίτους. Είναι τυχαίο που σοβαροί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, είτε αστεί πολιτικοί, έχει σημασία, είτε άνθρωποι της αγοράς, ξανά έχει σημασία, λένε όλο και πιο δυνατά, μα τι κάνετε στην Ελλάδα. Φωνάζουν σε όλους τους τόνους ότι αυτό δεν βγαίνει. Ότι οι εφαρμοστικοί, ακόμη και να ψηφιστούν, δεν είναι εφαρμόσιμοι. Ότι δεν αντέχουν ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε ηθικά. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Ότι δεν μπορεί να το υπηρετήσει όλο αυτό μια υψηλόβαθμη γραφειοκρατία και μόνο. Δηλαδή, αν για μια δόση πρέπει να εμφανιστεί μεσαία τάξη και να κλείσει η χώρα, για όλο το χρέος τι πρέπει να γίνει. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο πολιτικός κόσμος στο σύνολό του και με μια ενιαία εθνική στρατηγική. Και όχι με κουτοπονηριές ή τραμπουκισμούς εμφύλιο πολεμικού τύπου. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ.